Ισραήλ. Νομίζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από πλευρά δική του, διότι του δίνουμε και μια πρόσβαση στην αγορά τη Ευρώπη λόγω τη θέση τη Κύπρου που είμαστε μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από την Κύπρο προ την Υπηρετική Ευρώπη. Από την Κύπρο προ την Υπηρετική Ευρώπη, όταν γίνεται η υγροποίηση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλοία LNG πάλι για να το εξάγουμε βασικά. Η άλλη επιλογή που είναι ίσως πιο περίπλοκη είναι να συνδεθεί μαζί με τον αγωγό τον Ναμπούκο, ο οποίος σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στην Τουρκία και να εξάγεται μέσω ξηράς. Αλλά προς το παρόν η κατασκευή, ας πούμε, αυτών των έργων είναι μακροχρόνια, μπορεί να πάρουν 8 και 9 χρόνια, νομίζω υπάρχουν ο σχεδιασμός, τα κεφάλαια, ας πούμε, οπότε θα είναι μακροχρόνια αυτά τα σχέδια, αλλά είναι εφικτά. Επειδή αναφερθήκατε και στον Ναμπούκο, έχουμε εδώ ένα τηλεγράφημα από διεθνή μέσα, κυρίως τουρκικά, που λένε ότι ο Τούρκος Πρωθυπουργός στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο ζήτησε συνεργασία με την Αίγυπτο τους ώστε να προμηθεύεται η Ευρώπη φυσικό αέριο από την Αίγυπτο μέσω του αγωγού Ναμπούκο. Παρακάπτοντας, το λέει συγκεκριμένα, δηλαδή παρακάπτοντας την Κύπρο και τον Ισραήλ. Και το Ισραήλ. Βασικά το πρόβλημα με το Ναμπούκο μέχρι στιγμής είναι στα σχέδια βασικά είναι να εξάγουν βασικά εν ολίγης η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης τώρα είναι βασισμένη πάνω στη Ρωσία και θέλουν να παρακάμψουν τη Ρωσία και να εξάγουν από το Αζερπαϊζάν μέσω της Τουρκίας στην Ευρώπη. Το πρόβλημα με τον Ναμπούκο ότι δεν έχουν βρει ακόμα τα αποθέματα το οποίο θα καταστήσει αυτό το έργο βιώσιμο και έτσι τώρα ψάχνουν. Μπορούν να έχουν μελλοντικά τον αγωγό. Αλλά δεν έχουν το φυσικό αέριο να περάσει από μέσα. Ακριβώς. Οπότε δεν είναι βιώσιμος αυτή τη στιγμή και μετά υπάρχουν και άλλες περιπλοκές. Οι Ρώσοι πάνε, ξέρω εγώ, στους Αζέρους και αγοράζουν από εκεί αποθέματα ώστε να μην καταστεί αυτό το έργο βιώσιμο. Η Αίγυπτος, να πούμε ότι έχει μεγάλα αποθέματα στο Δέλτα του Νείλου εκεί και μία από τις σκέψεις είναι να κατασκευαστεί χερσαίος αγωγός, ο οποίος να περνά μέσα από το Ισραήλ, Παλαιστίνη, Συρία. Εδώ λέει ότι θα πρέπει να τον αποφύγουν το Ισραήλ και την Κύπρο. Έχουν δυνατότητα από ξηρά να το κάνουν άλλοι. Το άλλο πλάνο είναι να κατασκευαστεί υποθαλάσσια αγωγός από την Αίγυπτο και να πηγαίνει στην Τουρκία, ο οποίος να συνδεθεί με ο Ναμπούκο εκεί. Και αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Όμως έχει γίνει με το South Stream, ο οποίος συνδέει τη Ρωσία μέσω της Μαύρης Θάλασσας με την Τουρκία και αυτοί έχουν φτάσει σε βάθος 2.200 μέτρα. Άρα η τεχνολογία υπάρχει, πρέπει να γίνουν οι έρευνες, οι μελέτες, πρέπει να υπάρχουν τα κονδύλια και φυσικά πρέπει να υπάρχουν τα αποδεδειγμένα αποθέματα που να δικαιολογούν τις επενδύσεις όταν μιλάμε για τόσο περίπλοκα και πολυδάπανα έργα. Άρα έχουμε τρία στάδια για το πηγάδι. Ναι. Σταθεροποιείται, αρχίζει η εξόρυξη. Στη συνέχεια, με πλοία μεταφέρεται το αέριο με αγωγό στο Μαρί. Στην πραγματικότητα, κατασκευάζεται εκεί ένα εργοστάσιο υγροποίησης και από εκεί πλέον υγροποιημένο πάνω σε πλοία που είναι ειδικά πλοία, μεταφέρεται όπου θέλουμε. Αυτή η διαδικασία. Και αυτή η διαδικασία για να γίνει χρονικά, πότε εσείς εκτιμάτε ότι είναι το συντομότερο, δηλαδή μπορούν να γίνουν τα εργοστάσια, η αγωγή για παράδειγμα, πόσο καιρό θα πάρει για να μπουν? Περίπου ο αγωγός είναι αυτός, υπολογίζεται στο μήκος 185 χιλιόμετρων από το πηγάδι μέχρι τη Λεμεσό εκεί και αυτό μπορεί να πάρει 3 με 4 χρόνια. Νομίζω ότι υπάρχουν και τα κονδύλια, να υπολογίσουμε ακόμα 8 με 9 χρόνια να κατασκευαστεί ο χερσαίος τερματικός. Όταν αυτά να αρχίσουν παράλληλα, concurrent engineering που λέμε, να κατασκευαστούν, να υπολογίζουμε περίπου σε 8 με 10 χρόνια σε αυτό το χρόνο. Τότε αυτό το οποίο λέγεται για 5 χρόνια, οπότε θα φανεί αν τα πάρουμε φράγκα ή όχι, δεν είναι απολύτως ακριβές. Σε πρώτη φάση αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να παράγουμε ηλεκτρισμό από φυσικό αέριο, το οποίο θα είναι το όφελος της Κύπρου έτσι κι αλλιώς, για να καταφέρουμε να ρίξουμε τις... Αξιοποίηση του ιδίου του φυσικού αερίου πέραν της... Ναι, πέρα της εξαγωγής για την τόπια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η Αίγυπτος πώς, για παράδειγμα, για την ώρα μένει εκτός, διότι πολιτικά βλέποντας λίγο το πράγμα, η Αίγυπτος συνεχίζει να έχει συμφωνία με το Ισραήλ. Ναι. Γιατί δεν εντάχθηκε, πιστεύετε, μέχρι στιγμή σε αυτή τη διαδικασία ή τη σκέψη μεταφοράς μέσω αγωγού
και να μεταφέρει και αυτή προς την Ευρώπη. Και βασικά να μην ξεχνάμε ότι μετά από την επανάσταση που έχει γίνει στην Αίγυπτο, βασικά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει εκλογές, ας πούμε, να υπάρχει έτσι μια κατεύθυνση. Μέχρι στιγμής είναι ο στρατός. Επίσης να πούμε ότι η Αίγυπτος εξάγει στο Ισραήλ, έχει αγωγούς και νομίζω σχεδόν 40% της κατανάλωσης του φυσικού αερίου που έχει το Ισραήλ από την Αίγυπτο. Αλλά σίγουρα αυτό θα ήταν κάτι επιθυμητό αν μπορούσαμε να εντάξουμε και άλλους παίχτες που έχουν μεγάλα αποθέματα, ώστε να μπουν και άλλες εταιρείες και να καταφέρουν να γίνουν αυτά τα έργα τα οποία είναι πολυδάπανα και χρονοβόρα. Για παράδειγμα, να συνδεθεί ένας αγωγός από την Αίγυπτο, να συνδέει τα αποθέματα του Ισραήλ και της Κύπρου. Τώρα μιλάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια, απλά είναι αυτό σαν μια ιδέα, η οποία είναι και ενδιαφέρον και σίγουρα θα είχε και πάρα πολλά οικονομικά ωφέλη για την Κύπρο. Κύριε Χαρτοστάσμαν, και δεν είναι ειδικότητά σας, αλλά σας ρωτήσουμε και για το πώς βλέπετε όλη αυτή την παρουσία της Τουρκίας, τις προοπτικές και πιθανές απαντήσεις ή δυνατότητες που έχει η Κύπρος. Βασικά το πρόβλημα στην περίπτωση τώρα με την Τουρκία, ότι η Κύπρος μπαίνει εμπόδιο στα ηγεμονικές προθέσεις της Τουρκίας στην περιοχή. Να πούμε όμως ότι έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, δηλαδή έχουμε υπογράψει τη συνθήκη της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας, οπότε είμαστε καλυμμένοι νομικά. Μέχρι στιγμής δεν έχει, πέρα από τις έρευνες που κάνουν, δεν έχουν απειλήσει. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι οι εταιρείες που μπορούμε να εντάξουμε. Οι έρευνες που κάνουν όμως, εάν πράγματι κάνουν έρευνες, διότι χθες ακούσαμε την Υπουργό Εξωτερικών, η οποία είπε σίγουρα δεν κάνουν έρευνες. Τώρα ακούσαμε την ανταποκρίτρια μας, ο Ερντογάν λέει ότι κάνουμε έρευνες. Εξ όσων αντιλαμβανόμαστε, και εδώ ίσως μπορείτε να μας βοηθήσετε, όταν λέμε ένα πλοίο κάνει έρευνα. Σε επίπεδο σεισμολογικό, εξ όσων αντιλαμβανόμαστε, τι είναι, ένα καλώδιο που κρέμεται και παίρνει πληροφορίες, τις δίνει σε έναν υπολογιστή και αυτό σας επεξεργάζεται. Βασικά, αυτό είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Όπως ταξιδεύει το καράβι, έχει πίσω συγκεκριμένη τεχνολογία, η οποία είναι πηγές οι οποίες προκαλούν ψηλής πίεσης κύματα, τα οποία χτυπάνε στην επιφάνεια της θάλασσας, πάνε στο βυθό και μετά έρχονται πάνω και τα καταγράφουν. Και αυτά τα αναλύουν και βάσει των μοντέλων που έχουν μπορούν να εξάξουν λεπτομέρειες, ας πούμε, για τα απετρώματα, για τη μορφολογία του εδάφους κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτά επίσης, να πούμε, το πλέγμα αυτό μπορεί να είναι και 5-5 χιλιόμετρα σε διαστάσεις. Οπότε αυτό είναι μεγάλο και πρέπει να έχουν και την τεχνολογία. Το καράβι αυτό που έχουν είναι 33 ετών. Δεν ξέρω τι τεχνολογία έχουν πάνω, αλλά μέχρι στιγμής, πέρα από οι πληροφορίες που φτάνουν εμάς από τουρκικής πλευράς είναι διφορούμενες. Φαίνεται ότι πέρα από τεχνική πίεση δεν έχουν κάτι άλλο να διαδραματίσουν στην περιοχή. Σε σχέση τώρα με την αποκλειστική οικονομική ζώνη, μια χώρα όταν έχει καθορίσει μια αποκλειστική οικονομική ζώνη, είναι η ζώνη στην οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί τον όποιο φυσικό πλούτο στο βυθό και άλλα πράγματα. Αλλά τα ύδατα πάνω από την περιοχή παραμένουν διεθνή. Και ένα πλοίο μπορεί να περνά και δικαιούται να περνά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα το Πύλη Ρέις έχει δικαίωμα να πηγαίνει και να έρχεται μέσα στην αποκλειστική μας ζώνη όπου θέλει. Σε αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν παραβιάζει οτιδήποτε. Εάν τώρα, για παράδειγμα, έχει τα καλώδια από πίσω αυτούς τους αισθητήρες, τι είναι, και κάνει και έρευνες, υπάρχει παραβίαση πλέον ή συνεχίζει να είναι αυλαβής διαβάση? Βασικά, εντάξει, δεν μπορεί να κάνει τις μετρήσεις σε μια ξένη οικονομική αποκλειστική ζώνη. Αυτά τότε είναι πολιτικά θέματα τα οποία μπαίνουν. Αρχίζει η παραβίαση. Ναι, και πρέπει να ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για να καταγγελθούν. Αλλά μέχρι στιγμής περιμένουμε ότι θα λογικευτούν και θα πάνε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Κύριε Χαρτοστάσμαν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλά να είστε.